Όλα για όλα λοιπόν από τον Απόστολο Μπελτσίδη και την Αθήνα 90 που θέλει να πάρει το παιχνίδι πριν πάει στην παράταση. Όλα για όλα, ρισκάρει. Αρβανίτης. Γίνεται λάθος εδώ, ευκαιρία, Μουστριός. Αν πάει μέσα είναι γκολ. Πάει για γκολ, γκολ. Εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ σπουδάζεις. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Τελείωσε. Ο Γιάννης ο Μουστριός με 8 δεύτερα να απομένουν. Κάνει το 5-4, τα πανηγύρια είναι έξαλλα. Τελείωσε. Ο κύριος Μπελτσίδης ουσιαστικά πληρώνει το ρίσκο με το λάθος που έκανε και ο Αρβανίτης φυσικά. Βλέπουμε σε επανάληψη. Να μου επιτρέψει να σου πω ότι μου θυμίζει ένα γκολ του Τσάβι Αλόνσο σε 11-10 της Λίβερπουλ που είχε φτάρει από τη σέντρα με τον τερματοφύλακα εκτός εστίας. 8 δεύτερα, νομίζω ότι. Θα μας πεις εσύ, Γιάννη, νομίζω ότι όλα πρέπει να έχουν τελειώσει. Κατά τη γνώμη μου, έχει τελειώσει. Πρέπει να γίνει κάποιο θαύμα είναι για την Αθήνα. Πάρα πολύ λίγο χρόνο για να κάνω οτιδήποτε. Νομίζω είναι το highlight, αν μη τι άλλο, τη χρονιά σε αυτόν τον γκολ. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Χωρίς να βλέπει, είχε ακριβώς αίσθηση που είναι η εστία και μπάλα πήγε σαν στη γωνία. Του τέρματος της Αθήνας 90, του ανεπιράσπιστου τέρματος. Συμφωνώ έτοιμοι μαζί να πανεγυρίσουν παίχτες, προπονητής και ο Πάντη της Ηλίουπολης. Ηλιάδης, 7, 6, Μπούσμπουρας, Μπεγκάι, 4, 3, Μπούσμπουρας θα σουτάρει, σουτάρει. Τέλειωσε. Όλα τελειώσαν, ο τελικός. Τέλειωσε. Η κυπέλλου Ελλάδος τελειώνει. Η Ηλιούπολη είναι κυπελούχος Ελλάδος με αυτή τη νίκη. Ουσιαστικά με ένα buzzer beater, 5-4. Το ρίσκο δεν βγήκε για την ομάδα της Αθήνας 90. Η Ηλιούπολη είναι κυπελούχος για τη σεζόν 2008-2009. Τα πανηγύρια, βλέπουμε, χαιρετίζεται και παίχτες των δύο ομάδων. Η ευγενή άμυλα. Νομίζω, Γιάννη, παρακολουθήσαμε έναν συγκλονιστικό τελικό. Συγκλονιστικό τελικό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Και από τις διακυμάνσεις σκορ και σίγουρα από την κατάληξη. Βλέπουμε και τα γκολ της συνάντησης. Εδώ το 1-0 με τον Ηλιάδη για την Αθήνα 90. Ξανά. Όμορφο γκολ, Γιάννης Γιάβα. Ωραίο γκολ. 1-2 άριστα εκτελεσμένο. Εδώ η ισοφάριση γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μορφέση. Ναι, καταπληκτική. Είπαμε, 1-0 το πρώτο ημίχρονο, 5-4 τελικό. Ωραίο και το τελείωμα. Ο Παναγιώτης Οκάης κάνει μια καταπληκτική ασίστ Λόμπα και ένα ωραίο τελείωμα. Πολύ ωραίο τελείωμα, εν κινήσει χωρίς να σκάσει μπάλα από τον Μορφέση. Βλέπουμε ξανά. Αξίζει να το ξαναδούμε. Δεν έχει σκάσει μπάλα με τη μία, σημαδεύει τη γωνία, εξαιρετικό. Έβαλε καλά το πλασέ. Και από μία άλλη κάμερα, πώς περνάει η μπάλα οριακά πάνω από το κεφάλι του Μπενγκάι. Πάρα πολύ καλό εδώ. Το 2-1 με το shoot foul από τον Μπενγκάι. Ωραίες εκτελέσεις όλα τα γκολ. Εδώ του Κατσικάρου είναι και το λάθος της άμυνας και του Τζούμπα, νομίζω είναι και από εδώ τα πιο ωραία πλασέ που είδαμε σήμερα. Έτσι, ένα σημάδεψε γωνία. Εξαιρετικό πλασέ στην αντίθετη γωνία, από την κίνηση γύρισε το σώμα του. Εδώ είναι του Ηλιάδη το 4-4. Πάρα πολύ ωραίο, νομίζω. Ωραία, υποδοχή με το. Εξαιρετικό πλασέψο παίχτης. Υποδοχή με το δεξί πόδι, εκτέλεση αμέσως με το αριστερό. Βρήκε την ισορροπία του. Εδώ η ασίστ του Μουρκουκούτα είναι. Το 3-3 ήταν τελικά, εγώ έκανα λάθος. Αυτό είναι το 3-4. Εδώ με τον παίχτη παραπάνω που βγήκε στην Αθήνα 90. Ενώ στο κλειστό Δαΐς ακούγεται και το κλασικό πλέον World Champions για την Ηλιούπολη. Ενώ εδώ Γιάννης Γιάβα, βλέπουμε και το εξαιρετικό γκολ του από Μοστριού. Το ύψος της περιοχής του τέρματός του. Την μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Ενώ τώρα... Θα μου επιτρέψεις να πω πάντως ότι... Όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά να γίνει από απολομή. Σίγουρα η επιλογή στα 8 δεύτερα. Βλέπουμε και στατιστικά εδώ. Ανέβηκαν πάρα πολύ τα εύστοχα σου της Ηλίου Πολυθέστορη Μίχρονα. Από 2 που είχε στο πρώτο έφτασε στα 10 συνολικά στο παιχνίδι. Η επιλογή να παίξει με τον πέμπτο παίχτη σίγουρα ήταν παρακινδυνευμένη. Το λέγαμε και πριν εξελιχθεί η φάση. Εδώ βλέπουμε τον Γκάση. Και το Σταματίου, νομίζω ότι είναι η αξία του ηττημένου που δίνει δόξα στην νικητή. Σαφώς. Εδώ ετοιμάζονται και για τα όλα οι παίχτες της Ηλιούπολης με τον κόσμο που έχει έρθει. Από την Ηλιούπολη και αποθεώνει τους κυπελούχους Ελλάδα.